Χαίρετε κυρίε και κύριοι, βελτιώνεται ο καιρό τι επόμενε ώρε και κυρίω κατά τη διάρκεια τη ευρενή ημέρα, εκεί όπου έχει χαλάσει σήμερα και η πιο έντονη αστάθεια παρατηρείται και θα παρατηρείται το επόμενο 12ωρο περίπου, κυρίω στα νότια νησιωτικά τμήματα Κρήτη, κατά τόπου και στα 12.00. Τώρα θέλει λίγο προσοχή στην Κρήτη να το τονίσουμε και να το υπογραμμίσουμε αυτό. Καθώ οι όποιε μπόρε, βροχέ και καταιγίδε, παρόλο που έχουν τοπικό χαρακτήρα, δεν αποκλείεται να είναι και έντονε κατά διαστήματα και να πέσει σε αρκετέ περιοχέ τη Κρήτη και αρκετό έω πολύ νερό μέχρι και το ξημέρωμα τη αυριανή ημέρα. Λίγα σύννεφα λοιπόν, κυρίω στο Αιγαίο, μετά το μεσημέρι, όπου ο καιρό και εκεί θα βελτιωθεί και στα νότια νησιωτικά τμήματα. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, θα ακολουθήσουν σε λίγο λεπτομέρειε. Για να δούμε τώρα την εικόνα του καιρού από ψηλά. Σήμερα έβρεχε από το πρωί. Εδώ στα ανατολικά ή γενικά στην Εύβοια ρίξε αρκετό νερό, Μαγνησία αλλά και σε περιοχέ Ανατολική Τερεά. Κατά τόπου και στα νότια νησιωτικά τμήματα, εδώ στα δυτικά τμήματα των κυκλάδων, είχαμε κάποιε μπόρε και σποραδικέ καταιγίδε. Δείτε τώρα. Τα πιο σκούρα χρώματα, τα μπλε, εντοπίζονται εδώ σε περιοχέ τη Κρήτη. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, θέλει προσοχή. Δεν θα α, τελειώσει η αστάθεια εύκολα το επόμενο α, εξάωρο, οχτάωρο μέσα στη νύχτα δηλαδή, μέχρι και το ξημέρωμα της Τρίτης ο άστατος καιρός θα παραμείνει με βροχές και καταιγίδε τοπικά ισχυρέ. Στην υπόλοιπη χώρα δείτε πως διαλύονται σιγά σιγά τα σύννεφα κατά τη διάρκεια της Τετάρτης και μέχρι το βράδυ θα αρχίσει η αστάθεια να περιορίζεται και στα νότια τμήματα της χώρας και στην Κρήτη. Τώρα, αρκετές βροχές θα έχουμε την αυριανή ημέρα. Σε περιοχές της βορειοδυτικής Ευρώπης, από τη Μεγάλη Βρετανία, μια ατμοσφαιρική διαταραχή κινείται σχετικά γρήγορα ανατολικά και κατά τη διάρκεια Τη Τετάρτη, πολλέ βροχέ θα είναι σε περιοχέ τη Βόρεια Γαλλία, τι κάτω χώρε και από αργά τη νύχτα στι γερμανόφωνε χώρε θα ξεκινήσει μια επιδείνωση του καιρού με βροχέ και καταιγίδε τοπικά. Ισχυρέ θα έχουμε σε λίγο λεπτομέρειε κατά τη διάρκεια του δελτίου καιρού όσον αφορά στην εξέλιξη του καιρού και για την Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη. Για να δούμε όμω πώ μεταφράζονται αυτέ οι αποχρώσει πάνω από την χώρα μα και κυρίω αυτέ που βλέπετε πάνω από την Κρήτη. Γενικά, θα έχουμε τι πρωινέ ώρε να επαναλάβω και μέσα στη νύχτα μέχρι και το ξημέρωμα. Στην Κρήτη, ιδιαίτερα η αστάθεια θα είναι έντονη. Με μπόρε βροχέ και καταιγίδε τοπικά ισχυρέ. Στα δωδεκάνησα, στην αρχή τη ημέρα, θα έχουμε σύννεφα εδώ και εκεί με διάσπαρτε μπόρε. Πιθανότητα υπάρχει για μεμονωμένε καταιγίδε τοπικού χαρακτήρα, δηλαδή φαινόμενα από πλευρά καταιγίδων εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια τοπικέ σύννεφιε στα βόρεια-βορειοδυτικά, κυρίω από τη Θεσσαλία και στην Μακεδονία και την Ήπειρο. Και ενώ, δείτε τώρα, θα αρχίσει να βελτιώνεται ο καιρό μετά το στην Κρήτη, στι περισσότερε τουλάχιστον περιοχέ, στα ανατολικά τμήματα του νησιού. Μέχρι και το Καστελόριζο, ίσω επιμείνουν κάποιε τοπικέ μπόρε μέχρι και λίγο πριν τη δύση του ηλίου, αλλά από εκεί και μετέπειτα και εδώ καιρό θα βελτιωθεί ουσιαστικά. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια τα σύννεφα όμω που σα έδειξα στην αρχή στα βόρεια-βορειοδυτικά. Θα πυκνώσουν στα ορεινά τμήματα τη Θεσσαλία, τη Υπήρου και τη Δυτική Μακεδονία, ίσω και τη Πέλα Πυρία και η Μαθία, και ίσω στα ορεινά βγάλει κάποια παροδική βροχή με τη μορφή μπόρα. Γενικά Μικρή όμω διάρκεια, τίποτα το ιδιαίτερο. Ο καιρό σιγά σιγά μέχρι και το βράδυ θα έχει βελτιωθεί σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειοι-βορειοβητικοί. Στο Ιόνιο, το 4,5 και αναμένεται κυρίω μετά το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα. Στο Αιγαίο, θα φυσάει ένα βορειά. Στα 4 με 5 στα ανατολικά, το πολύ στα 6 υποφόρ στι νότιε γειτονικέ περιοχέ. Εδώ, μεταξύ βορείων κυκλάδων, δυτικού-βορειοβητικού Αιγαίου, δεν αποκλείεται να παρατηρηθούν και 7 υποφόρ όπω και στην ανατολική στερά, την Εύβια και σε περιοχέ Ατ Επίσης, θα ακολουθήσει σε λίγο αναλυτική πρόγνωση. Για να πάμε στην θερμοκρασία. Δεν αλλάζει ο υδράγυρος. Μπορεί να πέσει γύρω στους 14 με 15 βαθμούς στα ορεινά, τη νύχτα και νωρίς το πρωί τη Τετάρτη και γύρω στου 15 με 20 βαθμού στα υπόλοιπα παιδινά υπηρετικά. Πάντω, περισσότερη ζέστη από πλευρά υπηρετική χώρα θα έχουμε στην βορειοτολική χώρα και κυρίω στην Θράκη, όπου δεν φαίνεται ο υδράγιο να πέφτει κάτω από του 22 με 23 βαθμού Κελσίου και μέσα στη νύχτα και νωρί το πρωί τη Τετάρτη, όπω ακριβώ και στο υπόλοιπο Αιγαίο. Το μεσημέρι τώρα, ζέστη αρκετή θα έχει στι περισσότερε περιοχέ, όχι κάτι φυσικά το ιδιαίτερο, φυσιολογικέ θερμοκρασίε με 32 έω και 34 βαθμοί Κελσίου στα περισσότερα παιδινά υπηρετικά, περισσότερη στι πιο περιοχές και στην Θράκη θα έχουμε την Τετάρτη το μεσημέρι. Στα ορεινά όχι πάνω από 27 με 29 βαθμούς Κελσίου. Στο Αιγείο όχι πάνω από 29 με 30 έως και 31 βαθμούς Κελσίου. Η Κρήτη θα έχει τις χαμηλότερε θερμοκρασίε, την περισσότερη δροσιά, ελαφρώς και ψύχρα στα ορεινά εξαιτία τη αστάθειας που είπαμε θα αρχίσει να περιορίζεται από το μεσημέρι και αργότερα. Για να δούμε τώρα τον καιρό στην Αττική. Πολύ καλό από το πρωί, πρόσκυρε μόνο κάποιε συνευχέ τις μεσηβρινέ και απογευματινέ ώρε, μόνο στα ορεινά βόρεια τμήματα του νομού. Ο Βοριά θα πνέει με μια ένταση γύρω στα 5 με 6 μποφόρ. Τώρα έβαλε και ένα ανεμούριο εδώ. Στα βόρεια και γενικά βορειοανατολικά, η ορεινά και στα ανατολικά τη Μεταστική δεν αποκλείεται ο Βοριά να ξεφεύγει και πάνω από τα 6 και να φτάνει και τα 7 μποφόρ κατά τόπου. Και κατά περίοδο θερμοκρασία του 32 βαθμού Κελσίου στο Λεκανοπέδιο, στη Θεσσαλονίκη, ηλιακάδα καθ' όλη τη διάρκεια τη ημέρα. Στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία, τοπικέ συνεφιέ στα ορεινά. Μικρή πιθανότητα εδώ στην Πέλα και στην Ιμαθία την ορεινή να βγάλει κάποια βροχή με τη μορφή μπόρας. Οι άνεμοι αρχικά βόρειο, ένα βαρδαράκο, ίσω και τα 5 με 6 μποφόρ, κυρίω τι πρωινέ ώρε τα νυχτά του θερμαϊκού, για να πέσει αργότερα και μετά το μεσημέρι θα έχουμε και θαλάσσια αύρα στην περιοχή. Η θερμοκρασία γύρω στους 32 με 33 βαθμού Κελσίου αργά το μεσημέρι στην πόλη τη Θεσσαλονίκη. Για να δούμε τώρα την εξέλιξη για τι επόμενε ημέρε. Βλέπουμε λοιπόν, την Πέμπτη θα έχουμε τοπικές συνευχές, κυρίως τα κεντρικά και τα βόρεια. Συνευχές οι οποίες θα δούμε που θα αφήσουν κάποια τοπική μπόρα. Κατά τα άλλα, στην υπόλοιπη χώρα, Λιακάδα από το πρωί, με έναν βορειά στα 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Και βλέπετε εδώ, στα βόρεια σύνορά μας, δεν αποκλείεται να βγάλει στα ορεινά κάποιε τοπικέ μπόρε, πολύ μικρέ διάρκεια, με αυτέ τι αποχρώσει του ανοιχτού γαλάζιου, το υποδηλώνουν αυτέ οι αποχρώσει, την πιθανότητα την μικρή για τοπικά και μικρέ διάρκεια φαινόμενα. Τίποτα mm -hmm. το ιδιαίτερο από την Πέμπτη μπαίνουμε σε μια τροχιά παρατεταμένη καλοκαιρία, όπω θα δείτε στη συνέχεια. Πάμε στην Παρασκευή. Λιακάδα από το πρωί μέχρι και το τέλο τη ημέρα στι περισσότερε περιοχέ τη χώρα και σχετική ζεστούλα, με ένα πορκεδάκι να επιμένει στο Αιγαίο στα 5 με 6 μποφόρ και ο βορβητικό άνεμο στο Ιόνιο έχει πάνω από 4 με 5 μποφόρ. Βλέπετε κάποιε σύννεφο που συντρώνουν εδώ, όπω λέω πολλέ φορέ, σαν μανιτάρι εδώ στα βόρεια. Για να δούμε την εξέλιξη στο στατικό χάρτη, εδώ στι πιο ορεινέ περιοχέ τη βόρεια βορειοδυτική Ελλάδα. Δεν αποκλείεται να βγάλει κάποια προοδική βροχή με τη μορφή μπόραση και τοπική καταιγίδα πολύ μικρή όμω διάρκεια. Για να πάμε τώρα στο Σάββατο, όπου θα δείτε την ίδια εξέλιξη. Λιακάδα από το πρωί σε όλη την Ελλάδα, τοπικέ συνεχέ στα βόρεια και βορειοδυτική άνεμη, στα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, στα 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Βλέπετε κάποιε γκρι αποχρώσει και πάλι πώ βγάζει το προγνωστικό μοντέλο. Εδώ στι πιο βόρειε, κυρίω βορειοδυτικέ περιοχέ, υπάρχει το ενδεχόμενο για κάποιε τοπικέ μπόρε και πάλι. Και την Κυριακή, πολύ καλό ο καιρό για βουτιέ στη θάλασσα. Όσοι έχουν τη δυνατότητα γενικώ και το χρόνο, με βορειοδυτικού ανέμου στα 5 με 6 μποφόρ και κάποια σύννεφα εδώ στην βόρεια Ελλάδα θα δώσουν και πάλι κάποια τοπικά φαινόμενα με τη μορφή μικρή διάρκεια και η τοπική καταιγίδα στα πολύ ορεινά όμω, στα βουνά, πιο συγκεκριμένα τη βορειοδυτική Ελλάδα, όπω όλα δείχνουν. Και για να δούμε α, την εξέλιξη πανευρωπαϊκά. Γενικά, την Πέμπτη το πρωί, πολύ νερό στι περισσότερε περιοχέ τη Γερμανόφωνη και στη Γερμανία, αλλά ο καιρό θα βελτιωθεί. Μέσα στην Πέμπτη, αρκετέ βροχέ από Πολωνία Μέρη και Σκανδιναβία. Σε εμά, βλέπετε πεντακάθαρο ο χάρτη. Όλε τι επόμενε ημέρε, τα βαρομετρικά χαμηλά δεν πρόκειται, μάλλον δεν δείχνουν κάποια διάθεση να μα επισκέπτονται το επόμενο τουλάχιστον εξαήμερο, εφταήμερο, για να μην πω δεκαήμερο θα παίρνουν μια τροχιά από τον Ατλαντικό, διαμέσου τη κεντρική Ευρώπη ανατολικότερα. Τα νότια κράσπεδα ίσω φέρνουν κάποιε μπόρε στα υπόλοιπα Βαλκάνια και κυρίω τα ορεινά τα μεσημέρι και το απόγευμα. Αλλά τίποτα το ιδιαίτερο, όπω θα δείτε, θα πλησιάζουν τα βαρματικά χαμηλά στην περιοχή μα, αλλά δεν φαίνεται να μα επηρεάζουν ιδιαίτερα. Το μόνο που θα κάνουν είναι να μεταφέρουν, να μεταφέρουν έτσι ε, θερμότερες αέριες ε, μάζες και πάλι από τη Βόρεια Αφρική προς την περιοχή μας και βλέπετε τα πορφυρά χρώματα από την Ισπανία μέχρι και την περιοχή μας δεν θα λείψουν. Οι αποχρώσεις του κίτρινου στην Βόρεια Ευρώπη που δηλώνουν περισσότερη ψύχρα και λαφρός κρύο, αλλά δεν φαίνεται να έχουμε και σύμφωνα και με τα μακροπρόθεσμα έτσι, προνοστικά στοιχεία από το Ευρωπαϊκό Κέντρο, κάτι το ιδιαίτερο για τι επόμενε εβδομάδε στην Ευρώπη από πλευρά φθινοπορεινή εξέλιξη του καιρού. Δηλαδή, που να έχουμε κάποιε μπόρε λίγο περισσότερε και καταιγίδε, αλλά η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει ιδιαίτερα πανευρωπαϊκά. Δηλαδή, το φθινόπωρο δεν δείχνει να έρχεται έτσι άμεσα τουλάχιστον τι επόμενε ημέρε, για να μην εβδομάδε, στο μεγαλύτερο κομμάτι τη Ευρώπη. Εμεί θα έχουμε να κάνουμε καλοκαιρινέ θερμοκρασιακέ τιμέ. Τα περισσότερα τμήματα τα υπηρετικά με 33 άρια και 34 άρια και 35 άρια την Πέμπτη. Περισσότερη δροσιά στα ορεινά και στα νησιά, όπω είναι φυσικό. Παρασκευή έχω πάει, δεν αλλάζει ο υδράγυρο. Πάμε και Σάββατο. Τώρα την Κυριακή δεν αποκλείεται να ανέβει λίγο ακόμα η θερμοκρασία και τοπικά στι επαθείς τη ζέστη να πλησιάσει ο υδράγυρο και στου 35 με 36 βαθμού Κελσίου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και κάνετε. Καλό βράδυ σε